Μιας και μιλάμε για την οικονομική δίσδυση, θέλω να το επισημάνω. Στη συχνότητα αυτή, στο 1984, ο πρώτος που το διατύπωσε, έχοντας βαθιά γνώση των δημόσιων συμβάσεων, των δημόσιων έργων στη χώρα, ήταν ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, ο οποίος ως γνωστόν κατέχει την Οθωμανική ιστορία και τον πολιτισμό όσο ελάχιστη. Είχε πει τότε πως εμφανίζονται τουρκικές εταιρείες ως υπεργολάβοι. Βεβαίως, όπως σωστά λέει ο Νίκος, δεν είναι μόνο η επιχειρηματική διείσδυση, είναι και οι εισαγωγές προϊόντων, είναι χίλια δύο πράγματα, αλλά η οικονομία είναι αυτή που δεν θέτει περιορισμούς. Το ερώτημα είναι τι γίνεται όταν μιλάμε για τη γείτονα χώρα. Και τώρα με τον Τερίμ βρήκαμε να λέμε τα τερίρεμ. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, το να φέρεις ένα ποδοσφαιριστή, ένα προπονητή, το θέμα, μην φοκάρουμε εκεί, μην επικεντρωθούμε εκεί, μην κεντράρουμε εκεί. Αλλού είναι το ζουμί. Καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε και χρόνια πολλά. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, χρόνια πολλά αγαπητέ Γιώργος και στους ακροατές. Τα ακούω με μεγάλη προσοχή τα σχόλια. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Δηλαδή τα λένε οι άνθρωποι όλα. Έχεις ένα υποψιασμένο κοινό και μάλιστα με άποψη. Όχι έτσι γενικώς να είχαμε να λέγαμε. Ναι, αλλά εδώ τώρα θέλω να μας πείτε τι άλλο βλέπετε, γιατί μας έχετε εισαγάγει στους συμβολισμούς πολλές φορές. Τι άλλο βλέπετε πίσω από αυτή την κινητικότητα? Και σας έχω βεβαίως στο τέλος και ένα σχόλιο θα ήθελα, γιατί πολλοί το πρωί για να με πικάρουν μου λένε σιγά τώρα έκανε η Λιβύη 12 ναυτικά μίλια χωρικά, είδατε και μπορεί να το υποστηρίξει. Δεν μπορεί να το υποστηρίξει η Λιβύη. Είναι τι δεν κάνεις εσύ και νότια της Κρήτης, ναι. ακόμη, αλλά αυτό για το τέλος. Για πείτε μου σας παρακαλώ, εδώ τι μπορούμε να ανοιχνεύσουμε? Διότι από πού να το πιάσω τώρα λοιπόν. Θα πω το εξής. Ο πρόεδρος Ερντογάν διοικεί την Τουρκία από το Μάρτιο του 2003. Άρα σε τρεις μήνες θα κλείσει 21 χρόνια. Παράλληλα, όταν πρωτοεκλέχθηκε πρωθυπουργός, είχαμε εμείς Σιμίτη εδώ. Άλλαξε ένα χρόνο μετά, το Μάρτιο του 2004, ο Σιμίτης που ήρθε ο Καραμαλής. Άρα και έχουμε αλλάξει 6 εκλεγμένους πρωθυπουργούς και 4 υπηρεσιακούς, 10. Επομένως, αυτός έχει αντιμετωπίσει 10 πρωθυπουργούς, 6 ας πούμε εκλεγμένους σε πλήρη θητεία. Εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο τον Ερντογάν και τον έχουν αντιμετωπίσει κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, Συνεργασίας και ΣΥΡΙΖΑ. Και το ερώτημα είναι, μετά από 21 χρόνια, δικαιούται κάποιος να αποκαλεί με τον επιθετικό προσδιορισμό απρόβλεπτο τον Ερντογάν? Δηλαδή, εγώ με το φτωχό μου το μυαλό θα ρωτήσω πόσα χρόνια χρειάζεται για να καταλάβεις απέναντι σου ποιον έχεις? 10, 20, 30, 40, 50, μια ζωή, ποτέ? Και μιλάω για την καθημερινότητά μας και βεβαίως θα σπάμε και στο θέμα αυτό της διπλωματίας και του αντιπάλου σου. Έχει συγκεκριμένο έναν αντίπαλο με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που έχει δύο προσωπία. Μια κάνει τον ΤΑΗ, μια κάνει το Βήλο. Ενίοτε είναι σαν τον Ιαννό, μέρες που είναι, που θα δούμε και σε Ιανουάριο. Έχει δύο πρόσωπα. Ένα κοιτάει μπροστά, ένα πίσω. Ένα γελάει, ένα κλαίει. Ή τέλος πάντων ένα απειλητικό, ένα νεφιλικό, με χαμόγελο. Γιατί αυτή τη στιγμή φοράει το προσωπείο του ΤΑΗ στο Ισραήλ και επειδή τον συμφέρει καιροσκοπικά, φοράει το προσωπείο της φιλίας στην Ελλάδα. Αυτό δηλαδή θέλει καμιά σοφία για να το περιγράψει κάποιος, να το δει, να το κατανοήσει, ας πούμε. Δηλαδή, γιατί να αποκαλείς τον Ερντογάν απρόβλεπτο? Και θα μου πει κάποιος, μα γιατί κολλάς, ένας παιδικός προσδιορισμός είναι. Όχι, κολλάω γιατί είμαι νομικός πάνω απ' όλα και γιατί η έννοια απρόβλεπτο, επειδή αναφερθήκατε στις δημόσιες συμβάσεις προηγουμένως, είναι νομική έννοια. Είναι σκληρή νομική έννοια. Όλο ο νόμος 44-12 του 16, το όποιο επιτροπημένο ισχύει σήμερα, στηρίζεται πάνω στην έννοια του απροβλέπτου. Δηλαδή, είναι τόσο στενό το περιθώριο το τι σημαίνει απρόβλεπτο στα νομικά, που δεν σου δίνει το περιθώριο ακόμα και αυτό που λέμε έγινε ένα σεισμός, έγινε μια πλημμύρα, έγινε μια πυρκαγιά, ακόμα και εκεί είναι τόσο στενά τα περιθώρια του τι σημαίνει απρόβλεπτο, που σου λέει όχι κύριε, είσαι οργανωμένη πολιτεία, είσαι πολιτική προστασία και πρέπει να λάβεις υπόψη σου, τα μέτρα σου δηλαδή, για το ακραίο φαινόμενο. Και να μην το απεκαλέσεις ούτε εκείνο απρόβλεπτο. Και το απρόβλεπτο είναι η περίπτωση υποπερίπτωσης, ο περίπτωση που θα κρίνει ένα διοικητικό όργανο ή
το ΣΤΕ, το Συμβούλιο Επικρατείας, τι σημαίνει απρόβλεπτο. Δηλαδή, είσαι οργανωμένη πολιτεία. Θεωρείς ότι εξοπλίζεσαι γιατί έχεις αντίπαλό σου, ας είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία. Οι εξοπλισμοί όλοι έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση. Την Τουρκία. Ας είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, ξαναλέω. Και μου λες ότι παρότι τον θεωρείς αντίπαλο, παρότι εξοπλίζεσαι για αυτόν, παρότι τον έχεις δει να σου τίνει χείρα φιλίας και μετά ο ίδιος να το κάνει σαν την κατσίκα με το γάλα, με την καρδάρα που έχει το γάλα. Δηλαδή ο ίδιος έχει πάρει το λόγο του πίσω όποτε χορέψαμε τζεμπεκές, όποτε κουμπαριάσαμε μαζί του ή όποτε δώσαμε τα χέρια. Δεν είπα να χώρισε η Ελλάδα ποτέ. Ότι η Τουρκία, η ερντογανική Τουρκία, γιατί είναι μια Τουρκία η οποία έχει ονοματεπώνυμο επί 21 χρόνια. Δεν παράλληλα η Τουρκία γενικώς. Είναι η ερντογανική Τουρκία, έχει ονοματεπώνυμο επί 21 χρόνια. Έχει ταυτότητα του διοικητή της, του ηγέτη της. Άρα λοιπόν δεν υπαναχωρεί η Ελλάδα, υπαναχωρεί η Τουρκία. Και λες ότι είναι απρόβλεπτος. Πού είναι το απρόβλεπτο, δηλαδή είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Και όλοι αυτοί οι οποίοι το επικαλούνται, συνάδελφοι, αναλυτές, δημοσιογράφοι, δικοί σου συνάδελφοι, οτιδήποτε, οι περισσότεροι είναι και της νομικής. Μα στο διοικητικό δίκαιο, η πρώτη έννοια που μαθαίνεις είναι η έννοια του απρόβλεπτου. Εγώ εργάζομαι, δουλεύω πάνω σε αυτό το αντικείμενο και έχω τρομερή ευαισθησία. Δύο βιβλία μου και ένα τρίτο που ετοιμάζω έχουν επικεντρωθεί ως τίτλοι τουλάχιστον σε αυτή την έννοια και δεν μπορώ να το επικοινωνήσω. Άρα δεν είναι ότι είναι κάποιος ανόητος και δεν το καταλαβαίνει, δεν θέλει να το καταλάβει. Γιατί? Διότι το να επικαλείσαι και να λες κάποιον απρόβλεπτο σου δίνει άλοθη για την απροετοιμασία που έχεις, που δεν είσαι προετοιμασμένος για κάτι. Ή που δεν θες να είσαι. Ακριβώς δεν θέλεις. Ή σου δίνει εκείνο το οποίο, όσο και αν φανεί παράξενο στους ακροατές, το διεθνές δίκαιο ορίζει μια έννοια που εμείς την ακούσαμε, ο πολλής κόσμος δηλαδή την άκουσε από τον Γιάννη Βαρουφάκη, αλλά δεν είναι, είναι του διεθνούς δικαίου έννοια, δημιουργική ασάφεια. Αυτό είδαμε να γίνεται στη συνάντηση της 7ης Δεκεμβρίου και το θέμα είναι γιατί. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, συγγνώμη, επειδή πάτε, εγώ άλλο ήθελα, αλλά επειδή πάτε στην 7η Δεκεμβρίου. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη διακήρυξη των Αθηνών, ας πάει και το παλιάμπελο που δεν είναι έτσι, αλλά. Ναι. Εσύ δηλαδή δεν θα έπρεπε να πεις για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, για τον ελληνισμό στην πόλη, για την Αγία Σοφιά, για την Ήμβρο, την Τένεδο, τα Μοσχονήσια, δεν θα έπρεπε να πεις και εσύ κάτι? Σαφώς θα έπρεπε, έστω και αν υπόθηκαν, δεν ξέρω. Με κλεισμένες στήρες. Στο χαρτί, λέω, κύριε Σταθακόπουλε. Θα έπρεπε να επικοινωνηθεί. Δηλαδή δημοσιογραφικά τουλάχιστον. Αλλά δεν έχει. Άρα, σε 7 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τι διαβάζουμε στο κείμενο. Σκρίπτα μάνεν, τα γραπτά μένουν. Το κείμενο λοιπόν αυτό λέει το Διεθνές Δίκαιο. Ακόμα και στη Wikipedia, δηλαδή, αν το βάλει κάποιο, τόσο γνωστό, ότι δεν έχει σημασία πώς ονομάζεις μια συμφωνία. Πανηγυρικά σε τίτλο. Σημασία έχει ότι είναι συμφωνία. Άρα λοιπόν είναι treaty, είναι σύμβαση, είναι συμφωνία. Το ονομάσαμε διακήρυξη. Βεβαίως δεν κάναμε καμία διακήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης. Ήταν, ξέρω εγώ, κάποιος σκέφτηκε να το βάλουν διακήρυξη. Ωραία, διακήρυξη. Είναι συμφωνία. Τι συμφωνία είναι? Το Διεθνές Δίκαιο ορίζει τη συμφωνία σε δύο είδη. Σε informal, σε άτυπες, και σε formal, τυπικές. Αυτή, γιατί ακροτελεύτια λέει ότι δεν έχει την έννοια του διεθνούς δικαίου και των δεσμεύσεων κτλ. Άρα τη δίνουν μια ταυτότητα ότι είναι άτυπη. Είναι άτυπη συμφωνία. Η άτυπη συμφωνία παράγει ένομα αποτελέσματα. Ναι, παράγει ένομα αποτελέσματα. Χτυπιέμαι και για το αστικό δίκαιο και για το διοικητικό δίκαιο εδώ και χρόνια από τότε που ισχύει η συμφωνία του Τουρκολιβικού Μνημονίου ότι δεν είναι άκυρο αυτού. Είναι ακυρώσιμο. Δηλαδή έχει στοιχεία ακυρότητος και θα είναι άκυρο όταν κάποιος κάπου κάποτε το ακυρώσει. Μέχρι τότε παράγει ένομα αποτελέσματα. Ως ακυρώσιμο, αλλά παράγει ένομα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν τώρα και αυτό ορίζει το Διεθνές Δίκαιο ότι η δημιουργική ασάφεια που εκ του νόμου, του διεθνού νόμου, δεν είναι νόμος το Διεθνές Δίκαιο ένας νόμος, είναι το σύνολο της νομολογίας και των συμβάσεων, συμφωνιών που υπάρχουν και σέβονται τα κράτη που δείχνουν μέσα από τον ΟΗΕ. Ας το πούμε όμως νόμος για να συνεννοηθούμε. Αυτό λοιπόν που ορίζει το Διεθνές Δίκαιο, το ξαναλέω, δεν είναι κωδικοποιημένο με το αστικού κώδικα, του ποινικού κώδικα, του διοικητικού κώδικα,
Λέει λοιπόν ότι επιτρέπεται στους συμβαλόμενους από τις συμβαλόμενους, από τη στιγμή που δεν είναι έτοιμοι να πάνε σε μια τυπική συμφωνία, να κάνουν μια άτυπη συμφωνία με μια δημιουργική ασάφεια, έτσι ορίζεται, όπου θα μπορούν να μην τηρήσουν τίποτα, να τηρήσουν εν μέρεια κάποια από αυτά τα πράγματα που έχουν προσυμφωνήσει ή να τα προωθήσουν όλα μαζί και επικαιροποιημένα σε μια τυπική συμφωνία μεταξύ τους, σε formal δηλαδή, όχι informal όπως είναι η άτυπη. Και το θέμα είναι αν πηγαίναμε κάποτε ενώπιον ενός διεθνούς οργάνου, ναι, διαιτητή, επιδιαιτητή, δικαστηρίο, αν αυτή η συμφωνία θα έπαιζε κάποιο ρόλο. Ναι, θα έπαιζε κάποιο ρόλο, διότι είναι αποδεικτικό στοιχείο. Μάλιστα. Αυτό είναι, μην επεκταθείτε άλλο. Είστε... Όχι, όχι, το κλείνω εδώ. Είστε σαφείς. Οι συνέλληνες χθες... δικηγόροι το ξέρουν ότι αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο και μην ξεχνάμε ότι με άτυπες συμφωνίες χωρίστηκε ο κόσμος κατά τον Τσόρτσιλ, όπως λέει στα απομνημονήματά του, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε μια χαρτοπετσέτα χωρίστηκε στα δύο. Και με άτυπη συμφωνία λύθηκε η κρίση του κόλπου στην Κούβα, τότε επί Κένεντι. Σωστό, άρα, σωστό. Άρα λοιπόν οι άτυπες συμφωνίες παράγουν έναμα αποτελέσματα. Και τώρα, γιατί έχουμε αποφασίσει να είμαστε σε αυτή τη λογική, είναι κάτι τελείως διαφορετικό για τους Τούρκους και τελείως διαφορετικό για εμάς. Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Σταθακόπουλο, ότι έρχεται πολύ κοντά η ατάκα χθες του τέος πρέσβη, του κύριου Αϊφαντή, ότι τον Ιούνιο έχει σύνοδο κορυφής στο ΝΑΤΟ και εκεί, εάν δεν λάβεις μέτρα, θα πληρωθούν πολλά γραμμάτια και το βλέπω στις θαλάσσιες ζώνες. Θέλω να μου πείτε όμως, με αφορμή την ιστορία Τερίμ, που δεν είναι κακό να έρχεται ένας προπονητής, ένας πρόεδρος στην Αμπία. Δεν είναι εκεί το θέμα, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Αλλά επειδή παλιά λέγαμε, δεν ξέρω αν το θυμάστε, κόμμα μπορεί να αλλάξει ομάδα ποτέ. Και είναι πάρα πολύ. Όσοι έχουμε κάνει και αθλητισμό τουλάχιστον, δεν αλλάξαμε την ομάδα μας. Έχει πάει σε τρίτη εθνική κατηγορία. Εθνικός είστε, εσείς το ξέρουμε. Λοιπόν, εγώ είμαι εθνικός. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις λαοφιλέστερες ομάδες της χώρας. Όμως εδώ δεν είναι το θέμα. Που είναι θέμα και ο Τερίμ φτάνοντας μας είπε ότι τηλεφωνήθηκε με τον Ερντογάν και μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα. Το Αιγαίο δεν το μοιραζόμαστε. Το Αιγαίο είναι Ελλάδα και η Τουρκία έχει κάποιο χώρο που αφορά μέχρι τα 3 μίλια. Όχι ναυτικά, 3 μίλια. Αυτά είναι. Εντάξει, βρέχει τις ακτές. Μάλιστα, βρέχει τις ακτές. Να το δεχτώ αυτό που λέτε. Όμως πίσω από αυτό άρχισαν να ακούγονται. Και τα έχετε πει εσείς. Οι εταιρικές σχέσεις. Η ήπια διείσδυση από τηλεοπτικά προϊόντα. Και μιλάμε και για έναν τηλεοπτικό σταθμό που δεν είναι τυχαίος σταθμός για τη χώρα. Σωστά. Άρα, εδώ τι γίνεται. Είναι αυτό που έχετε αναφέρει, μια συνολική τοποθέτηση της Τουρκίας με την οικονομική της επιρροή σε χώρες όπως η Ελλάδα. Ναι, σαφώς είναι έτσι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το λέμε. Το λέει ο Μακαρίτης, ο δάσκαλός μου, ο Νεοκλής Σαρής. Αν διαβάσετε κείμενά του. Του 1990, αυτό προέβλεπε ο άνθρωπος και αυτό γίνεται. Από αυτό πήραμε μαθητές στη Σκυτάλη και συνεχίζουμε τη γνώση και την εμπειρία μας, όχι απλά παπαγαλίζοντας τι έλεγε ο δάσκαλος. Και η δικιά μου γνώση και εμπειρία αυτό δείχνει και ως νομικός 33 χρόνια έκλεισα και ως δάσκαλος 27 και ασχολούμαι με την Τουρκία από τα 19 μου περίπου. Δηλαδή με τώρα 59-40 χρόνια ασχολούμαι με τους Τούρκους. Ναι, έτσι είναι. Ειδικά ο Ερντογάν. Από τα 40 χρόνια που ασχολούμαι με τους Τούρκους, τα 21 πλέον αναγκαστικά έχω ασχοληθεί αποκλειστικά με τον Ερντογάν. Δεν είναι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, κύριε Σαχίνη, το λέμε χρόνια με φιλοξενείτε. Δεν είναι της λογικής του πολέμου ο Ερντογάν και δει με την Ελλάδα. Δηλαδή δεν θα χτυπιότανε με μια χώρα του ΝΑΤΟ, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα ενδονατοϊκό. Μια κρίση τύπου ημείων θα μπορούσε, αλλά δεν είναι ούτε αυτή τη λογική. Άλλοι ήταν σου τσιλέ, ήταν αλλιώς τότε. Είχε και υπουργό για την Αξενέρη, ήταν αλλιώς τότε τα θέματα. Ο Ερντογάν δεν είναι αυτής της λογικής. Ο Ερντογάν είναι της λογικής της Οθωμανικής. Σε πολιορκώ για καιρό, έχω σύμμαγο τον χρόνο και την υπομονή. Ας δούμε πώς θα αναφέρει ο Λέων Τολστόι στο έργο του Πόλεμος και η Ειρήνη. Το έχω σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή. Και τελικά σε φέρνω στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και μου λες, ρε παιδί μου, τι θέλεις επιτέλους. Μου έχει σπάσει τα νεύρα στην παρενόχληση. Ό,τι κάνανε οι προγονείς τους οι ακιντζίδες των Οθωμανών, οι παρενοχλητές. Λοιπόν, και έτσι αλώθηκε σιγά σιγά το Βυζάντιο από το 1071 μέχρι το 1453, επί 400 χρόνια. Και αυτό το κερασάκι στη ζούρτα. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί που θέλαν να μπουν στην Κωνσταντινούπολη ήταν περισσότεροι ελληνικής καταγωγής ή χριστιανοί, τέλος πάντων, απ' έξω.
που θέλουν να μπουν μέσα και λιγότεροι αυτοί που ήταν μέσα και αμυνόντουσαν. Δηλαδή η εξαγορά, αν θέλετε, μεγάλων φεουδαρχών και αξιωματούχων της οικογένειας των Εμβρενός, των Ουρανών, του Γιωσή Μιχάλη Σπανός και όλων αυτών των μεγάλων, ας πούμε, πώς τους άλλωσε και τους πήραν οι Οθωμανοί και οι Σελτζούκοι και μετά οι Οθωμανοί με το μέρος τους λίγο-λίγο, ας πούμε, και με το γενιτσαρισμό και όλο αυτό. Άρα λοιπόν αυτή η λογική του εξαγοράζω, κάνω διείσδυση, εξαγοράζω συνειδήσεις, το χρήμα τα κάνει όλα, είναι στον αξιακό κώδικα του Ερντογάν. Τον κατέχει, τον υλοποιεί, ο οποίος δεν το βλέπει, δεν ξέρω, έθελε ότι φλεί. Αλλά αυτό κάνει με την Ελλάδα. Και βεβαίως είναι πάση δυνάμη, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, αλλά για την Ελλάδα μην επεκταθούμε, είναι πάση δυνάμη και έχουν ξεκινήσει από το 2005 με τα τουρκικά σύριαλ, η συνήθεια το να ακούς την τουρκική γλώσσα, να εξοικειώνεσαι με την τουρκική γλώσσα, με την νοοτροπία, με το να λες, κοιτάξτε να δεις πόσο μοιάζουμε στα, και στα έθιμα, έλα μωρέ άνθρωποι είναι και αυτοί σαν και εμάς, τι θέλουν να σου με σιγά, α, ερωτεύονται, έχουν τους καημούς τους, έχουν το ίδιο φαγητό τρώμε, ίδια μέρη, περιοχή ας πούμε μοιραζόμαστε, εντάξει ζήσαμε κάποτε σκληρά μεταξύ μας στην ιστορία, αλλά έχουμε περάσει και καλά, εντάξει τα έχουμε βρει και μεταξύ μας, τα έχουμε χαλάσει, τι να κάνουμε, να τα βρούμε. Να τα βρούμε σε μια λογική λεόντια συμφωνίας δηλαδή που θέλει η Τουρκία. Όπου το Καζάν, σαν το έχω ξαναεξηγήσει και σε εσάς, είμαι κουραστικός, δεν είναι 50-50, επουδενή. Είναι 80-20 και πολύ μας πάει το 20 κατά τη λογική του Ερντογάν. Είναι ότι εγώ δεν έχω κάτι να σας δώσω, εσείς έχετε να μου δώσετε από το δικό σας το Καζάνι. Ή αν θέλετε με την πολύ παλιά λογική του παλιού οικογενειακού δικαίου πριν το 81, είναι μια σύζευση, ένας γάμος, να το πω λαϊκά, όπου το ρόλο του συζύγου θα παίζει μονίμως η Τουρκία, η Ερντογανική Τουρκία, και το ρόλο της υπάνδρου γυναικός που θα ακούει τον άντρα, θα το παίζει πάντα η γυναίκα. Η Ελλάδα. Άρα λοιπόν το θέμα είναι, εμείς το κάνουμε αυτό εν πλήρη συνείδηση. Το κάνουμε, αυτοί οι οποίοι μας εκπροσωπούν, όλος ο πολιτικός κόσμος. Το κάνουν εν πλήρη συνείδηση, το κάνουν γιατί έχουν άγνοια, το κάνουν γιατί πιστεύουν ότι μπορεί 99 φορές να πει και στραβά όλο αυτό το σενάριο στην ιστορία, αλλά την εκατοστή θα πετύχει. Τι άγνοια, κύριε Σταθακόπουλε, με συγχωρείτε, η τρισάθλια ως κρατική οντότητα Λιβύη έδωσε συντεταγμένες χωρικών υδάτων 12 ναυτικών μιλίων έως 12 ναυτικά και συνορεύουσα 24 βόρεια. Εμείς, άντε που δεν γίνεται τεμαχισμός των χωρικών υδάτων, ούτε νοτίος της Κρήτης. Αυτό που είχατε πει ότι αν θέλεις να το κάνεις το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο ακυρώσιμο στην πράξη, όχι άκυρο, ακυρώσιμο στην πράξη, κάνε 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης. Να δεις πώς το. Μα άμα το κάνεις αυτό, θα σκοντάψεις πάνω στο κάζους μπέλι. Και κυρίως εδώ φαίνεται, γιατί πολλοί λένε η τρισάθλια Λιβύη, οργανωτικά εννοώ, θα υπερασπιστεί τα 12 ναυτικά μίλια. Όχι, θα τα υπερασπιστεί η Τουρκία και ένα λόγο επιπλέον. Μας απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τη σύζευξη των ΑΟΣ Ελλάδας και Κύπρου. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Ναι, έτσι είναι. Τον νομίζω ο Θαλμοφανές και ο οποίος δεν το καταλαβαίνει, πρέπει να ξαναδιαβάσει, πρέπει να δει, πρέπει να ενημερωθεί. Ή κάνω δεν καταλαβαίνει, οπότε είναι εδώ πέρα μιλάμε για παράπτωμα, βάζε βαρύ έτσι. Μιλάμε για, εδώ πέρα μιλάμε για βαριά αμέλεια. Άρα λοιπόν, για να μην πω δόλο. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση είναι ακριβώς όπως το λέτε. Μια και το αναφέρετε το τουρκολογικό μνημόνιο, να εξηγήσω πάλι τις έννοιες γιατί είναι υποχρεωμένοι ακροατές, θυμούνται. Είναι ακυρώσιμο διότι μέσα έχει σπέρματα, έχει στοιχεία ακυρότητος. Αλλά για να ακυρωθεί κάτι το οποίο είναι ακυρώσιμο, ακυρώνεται είτε από ένα από τα δύο συμβαλόμενα μέρη, δηλαδή η Λιβύη ή η Τουρκία, ή και οι δύο μαζί, ή ακυρώνεται τη αιτήση τρίτου μέρους, το οποίο θίγονται τα δικαιώματα της. Η Ελλάδα δηλαδή θα μπορούσε ως τρίτη χώρα, η οποία θίγονται τα δικαιώματά της, να ζητήσει την ακύρωσή του ενώπιον αρμόδιου οργάνου. Αφού αυτό περιγράψει είναι πρώτα τα δικά της δικαιώματα με συντεταγμένες. Και τα δικά μου είναι αυτά και φύγομαι εκεί και ως εκ τούτου ζητώ από ένα διεθνές. Αυτό δεν έχουμε κάνει. Λοιπόν, λέει ο φίλος μου Κούλης από το Southampton, καλημέρα λέει κύριε Σταθακόπουλε και καλή χρονιά. Αυτά που λέτε ότι δεν είναι απρόβλεπτη η Τουρκία αποδεικνύει ότι τελικά η απρόβλεπτη είναι η Ελλάδα, αφού δεν έχουμε στρατηγική βάθους, όχι μόνο για την εξωτερική πολιτική, αλλά για οτιδήποτε. Μήπως όμως έχουμε γίνει προβλέψιμοι ως φοβική, δειλή και δουλοπρεπής, λέει ο Κούλης.
Ναι, μια χαρά τα λέει. Έτσι είναι. Μια χαρά. Άλλος φίλος, η Κατερίνα, φίλη. Με το ξεκίνημα, λέει, ακούγοντας τον κύριο Πικραμένο και τα μηνύματα, ένιωσα ότι δύσκολα θα επανέλθει η ελπίδα. Είναι δυνατόν ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού να ανταλλάσσει Ελλάδα με τουρκική μαφία και κυβερνώντες, και αναφέρομαι και στους 300, με τόσα κι άλλα τόσα σε γνώση τους να μην αντιδρούν? Οι φίλαθλοι της ομάδας πώς αντέχουν? Οι αναγνώστες καθημερινής είναι πλέον σαφές ποιοι διαφεντεύουν την Ελλάδα. Βυθιστήκαμε στο έρευος. Καλή χρονιά γενικός και ειδικός, αν και για την Ελλάδα και εμάς πολίτες δεν διαφαίνεται, λέει η Κατερίνα. Υπάρχει μια παθογένεια με τις ομάδες παγκόσμια, αλλά και στην Ελλάδα το ξέρουμε, ότι τους φανατικούς οπαδούς, όχι φιλάθλους, άλλο φιλάθλος, άλλο οπαδός, τους οργανωμένους τέλος πάντων, τους ενδιαφέρει η νίκη και τι εντολή θα πάρουν. Οπότε έτσι λειτουργούν. Δεν λειτουργούν βάσει λογικής. Κύριε Σταθακόπουλε, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω ή να σας ζητήσω τη δική σας ανάγνωση, έτσι, με δύο κουβέντες, για το 24, τι πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης? Διότι κοιτάξτε, το είχατε γράψει πολύ ωραία. Πρόπερση είχαμε τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, φέτος έχουμε τα 100 χρόνια από τη Συνθήκη της Λοζάνης, και του χρόνου είχατε πει, γιατί κάποιοι ξεχνούν, έχουμε 50 ολόκληρα χρόνια τουρκικής εισβολής, κατοχής και νέων δεδικασμένων στην Κύπρο, και δεν κουνιέται φίλο. Αλλά τι πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης? Ο Έλληνας πολίτης πρέπει να είναι ρεαλιστής και να μην αεροβατεί. Γιατί μας οδηγούν στη λογική του γιόλο. Ζήσε σήμερα καλά, ατομικά για την πάρτη σου, άσε το συλλογικό, το κανονίζουν κάποιοι άλλοι, και γίνε υπήκοος, υπό και ακούω, και όχι πολίτης, που έχεις δικαιώματα και υποχρεώσεις ταυτόχρονα πολίτης. Και από εκεί και πέρα εμείς τα ξέρουμε, βλέπεις την ησυχία σου να έχεις, να πηγαίνεις καλά και μη σε νοιάζει, εμείς τα κανονίζουμε. Λοιπόν, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ με του σκληρού ρεαλισμού και στη ζωή μου την ίδια, αλλά και έτσι αντιμετωπίζω και τα πράγματα. Σωστά, λάθος, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τα πράγματα, έχω μια ηλικία πλέον, εμπειρικά και γνωσιακά, τα βλέπω συνέχεια να γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Μην χαθώ στα βάθη του χρόνου και της ιστορίας. Από το 2010 και μετά ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι έχουμε περάσει ως κοινωνία και τι προσωπικά ή ατομικά έχει περάσει ο καθένας. Δεν λέω τώρα αν κάποιο του έκατσε το λαχείο ή του έκατσε μια πίσνα καλή και τα οικονόμησε στο μεσοδιάστημα. Λέω για την πλειοψηφία του κόσμου. Mm-hmm. Ο κόσμος, την νεολαία που έφυγε και το εξωτερικό και τα λοιπά. Όλα αυτό το πράγμα. Πού πάει αυτό παγκόσμια? Έχουμε δείγματα. Έχουμε δείγματα που κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε διότι τα μέτρα, παραδείγματι, που επιβλήθησαν στη Ρωσία δεν την έβλαψαν σε τίποτα. Ότι τα κονόμησε η Ρωσία κάνοντας bypass μέσω χωρών όπως η Τουρκία, αλλά είδατε ότι εμπλέκονται μέσα και ελληνικό ρόλος, έτσι, στη μεταφόρτωση πετρελαίων, στο Λακωνικό κόλπο κτλ. Τώρα το βγάλανε ξαφνικά, το θυμήθηκαν, μετά από 2 χρόνια, ότι εκεί πέρα γινόταν μεταφόρτωση ρωσικού πετρελαίου, βαπτιζόταν δεν ξέρω εγώ τι, και ξαφνικά σου με πήγαινε εκεί πέρα που πρέπει. Ξεχνάμε ότι όλοι οι Ρώσοι μεγιστάνες, πού είναι οι κατασχέσεις? Θυμόσαστε τι έλεγα εγώ, ότι δεν τους κάνουν τίποτα γιατί είναι offshore εταιρείες. Πού είναι οι κατασχέσεις? Πού είναι όλες οι δημεύσεις των μεγιστάνων αυτών, οι οποίοι έχουν πάρει όλοι τώρα καζακστανική υπηκότητα και επενδύουν πάλι, συνεχίζουν να κάνουν τις επενδύσεις τους ανά τον κόσμο, τον δυτικό κόσμο που έχει επιβάλει κατά τα άλλα και οι Ρώσεις στη χώρα του, στη Ρωσία. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε. Όπως κάνουν οι Ιρανοί και κάνανε οι Ιρανοί, όπως έκανε η Βενεζουέλα. Όπως γίνεται τώρα με τον πόλεμο κάτω στη Γάζα, ο οποίος είναι ένα ανοιχτό μέτωπο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Όπως στην Ουκρανία είναι εδώ πέρα και 10 χρόνια σχεδόν ανοιχτό μέτωπο. Μένουν παγωμένοι πόλεμοι ανά τον κόσμο. Το εμπόριο, το μαύρο εμπόριο θα κινείται εκινήτο. Η Τουρκία είναι μέσα στις 10 μεγαλύτερες μαύρες αγορές σύμφωνα με τον Bloomberg του κόσμου. Όλο πτωχεύει, αλλά από G19 είναι στο G20 η Τουρκία. Από G19 πήγε G17, κατά τα άλλα πτωχεύει. Την ανοικοδόμηση στο Χατάι, που σε έκταση είναι, όσοι είναι η Κύπρος, την κάνει ένας κολοσσός Βρετανικός. Έχω δημοσιεύσει σχετικά σε κονσόρτσιουμ στην παρουσία με ένα δανέζικο οίκο. Οι δουλίτσες να γίνονται. Τώρα θα περπατήσει και το θέμα της Σουηδίας. Τα F-16 θα τα πάρουν. Και ο Ερντογάν τους τα λέει στα μούτρα. Όχι μόνο παλιά, αλλά και τώρα, πριν 1,5 μήνα, στα 100 χρόνια, 2 μήνες, στα 100 χρόνια της Δημοκρατίας, 29 Οκτωβρίου
2023, είπε ότι μένω στη Δύση όσο με εξυπηρετεί, γιατί είναι θέμα εμπορίου, οικονομίας και οπλικών συστημάτων. Από εκεί και πέρα όμως εγώ οδηγούμε στην αυτονομία μου. Μην ξεχνάμε ότι είπα ότι εκτός έκαναν μια δοκιμή με μια τορπίλη, την Πρέβεζα σημαίνει έτσι, αναφέρονται στην αυμαχία, την Νικηφόρο του Οθωμανικού στρατού του 1538 κατά της, του Ανδρέα Ντόρια. Και αυτό λέγεται Πρέβεζα και το υποβρύχιο και η τορπίλη, Πρέβεζα. Έτσι θα συνεχίσουν, έτσι κάνουν οι Τούρκοι. Θα παίξουν σε διπλό ταμπλό, όπως και παίζαν πάντα τους επειδή ουδέτερη στην οικονομία τους. Τώρα τους εξυπηρετεί για εμάς να κάνουμε τους φίλους. Μόλις αποκτήσουν αεροπλάνα θα ξαναγυρίσουμε στην κατάσταση άντε, την προτεραία δηλαδή, όπου πάλι θα μας αποκαλεύονται, θα μας λένε άμα σας αρέσει, και άμα δεν σας αρέσει σας στείλουμε τα καινούργια αεροπλάνα να σας χτυπήσουν. Θα σας στείλουμε τον Ταϊφούν, έχουμε πια δικιά μας στρατιωτική βιομηχανία. Και από εκεί και πέρα έχει εξηγήσει ο Ερντογάν και απορώ, ας πούμε, τι ακούν από τον Ερντογάν κάποιοι. Ο Ερντογάν λέει, εμείς κυρία ανήκουμε στην Ευρασία. Και εκεί πάμε, γιατί εκεί πέρα είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Και προσέξτε, αυτό δεν είναι κάτι δικό του αυθαίρετο. Επειδή είσαι υποψιασμένο κοινό και διαβάζουν οι άνθρωποι της γεωπολιτικής, ξέρουν οι περισσότεροι, νομίζω, την παλιά σχολή του Μακίντερ και του Σπάικμαν, είδα το 1947. Ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι στο Ρίμπλαν και στο Χέτλαν, δηλαδή αυτό που λέμε ευρύτερα Ευρασία. Γιατί λέγανε αυτοί, γιατί εκεί πέρα, εκτός ότι θα υπάρξει έκρηξη δημογραφική, και όντως αυτή αυξάνονται, η Δύση γερνάει δημογραφικά, εκεί πέρα λένε είναι οι πηγές ύδατος, το νεράκι, το πόσιμο για το μέλλον, είναι οι πηγές ενέργειας και αχανείς εκτάσεις που θα μπορούσαν, λένε, με σύγχρονες μεθόδους να καλλιεργηθούν, να φάει ο κόσμος σωμάκι. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι με μια Ευρώπη η οποία είναι περιορισμένη γεωγραφικά, μικρή έκταση, κορεσμένα τα εδάφη της από δύο παγκοσμίους πολέμους και από τους βομβαρδισμούς στην Ιουγκοσλαβία και τώρα στην Ουκρανία, με καταστρεμμένες τις γιες, με μολυσμένα τα νερά, με γερασμένο πληθυσμό, το μόνο που θα μπορούσε να γίνει για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε στο μέλλον ως δυτικός κόσμος και μέσα σε αυτούς κι εμείς, είναι αυτό που λέει ο Μιρχάιμερ, ο καθηγητής της σχολής του Σικάγο, συνταξιούχος και άλλο γνωστός. Μερικοί τον αποκαλούν Μιρχάιμερ, οπότε μην παραξενευτούν για το όνομα, είναι θέμα προφοράς. Μιρχάιμερ είναι κανονικά το η προφορά. Τέλος πάντων, της σχολής του Σικάγο, ο οποίος λέει ότι για να επιζήσει ο δυτικός κόσμος, που αναλογικά είναι ένας δυτικός άνθρωπος, έξι μη δυτικοί, αυτή είναι η αναλογία, άρα δεν βγαίνει εξίσωση υπέρ του δυτικού ανθρώπου. Και πρέπει η Αμερική, λέει, να αντιληφθεί ότι πλέον ο κόσμος είναι πολυπολικός και δεν έχει να κάνει με την παλιά Σοβιετική Ένωση ως Ρωσία μόνο. Είναι πολυπολικός ο κόσμος και επειδή ενδέχεται να ενωθεί αυτός ο πολυπολικός κόσμος κατά της Αμερικής, που ηγείται του δυτικού κόσμου, το μόνο που θα σώσει την Αμερική αυτό, γιατί έχει και τα εσωτερικά της προβλήματα, άλλη κουβέντα, δηλαδή έχουν εκλογές αυτά του χρόνου, με τον τραπισμό που επανέρχεται, ανακάμπτει, φαίνεται και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, και τον Biden που σίγουρα δεν έχει καλή θητεία. Προβλήματα δημιουργήθηκαν τεράστια και εσωτερικά στην Αμερική. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να επιζήσει, λέει, ο δυτικός κόσμος με ηγέτητα την Αμερική, ανήθικο, λέει, με αυτό το οποίο λέω, αλλά έτσι είναι, είναι να κρατήσει τους υπόλοιπους διηρημένους, δίρε και βασίλευε. Δηλαδή ο καθένας να κάτσει στα αυγά του. Πολλή πόλη, ο καθένας στα αυγά του. Όχι οι άλλοι πόλοι να ενωθούν κατά της Αμερικής και να κατά της Δύσης. Γιατί τότε δεν είναι εξίσωση με τίποτα, λέει. Ούτε σε επίπεδο πληθυσμού και ανθρώπων, ούτε σε επίπεδο τεχνολογίας και τροφίμων και όλα τα σχετικά για το μέλλον και ενέργειας βεβαίως. Άρα, εκείνο το οποίο βλέπω για το μέλλον είναι μια δυστοπία ασυζητητή. Ο δυτικός πολιτισμός και τα κεκτημένα του, το ατομικό δικαίωμα, ουσιαστικά ανοίγει την κερκόπρωτα για να ξαναμπεί ολοκληρωτισμός. Δηλαδή ανοίγουμε την πόρτα στο όνομα του ατομικού δικαιώματος, που έχουν χυθεί ποτάμια αίματος από την εποχή ακόμα της Ιεράς Εξέτασης μέχρι σήμερα, για να κερδιθεί το ατομικό δικαίωμα, και ανοίγει την πόρτα στο όνομα του ατομικού δικαιώματος σε κάποιον που αξιακός του κώδικας είναι ολοκληρωτικός. Και σου λέει ότι αν επιβληθώ εγώ, εσύ θα είσαι καφύρ, κάθρος τα λέμε στα ελληνικά, σημαίνει μυαρός, άπιστος και put perest, ειδωλολάτρης. Και ο σκοπός μου είναι, ή με το καλό ή με το άγριο, να σε φέρω σε αυτό το που εγώ πιστεύω απόλυτα όμως. Δεν έχει εναλλακτική.
Και αυτή την Κερκόπορτα στο όνομα του ατομικού δικαιώματος η Δύση την ανοίγει, η Δύση γερνάει, η Δύση δεν έχει πόρους ενεργειακούς και διατροφικούς να απέδειξε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας με μέτρα που επιβάλλονται τάχα μου σε αντιπάλους, γιατί φορούν μανδύα ουσιαστικά και επανέρχονται και ανακάμπτουν και κάνει η Δύση ότι δεν καταλαβαίνει από πού μπαίνει το πετρέλαιο, ας πούμε, ή η ενέργεια που φτάνει από τη Ρωσία στην Τουρκία. Από την Τουρκία βαφτίζεται Τούρκικο, από πού άραγε και πωλείται στη Δύση. Τα τρόφιμα, οι μεταφορτώσεις προϊόντων. Και στην Καλαμάτα απ' έξω δυτικό. Ακριβώς στο Λακωνικό κόλπο, ακριβώς και στο Μυσνιακό. Να τα λέμε όλα. Κύριε Σταθακόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Γιατί και το 23, αλλά φαντάζομαι πολύ περισσότερο το 24, σε πάρα πολλές στιγμές, με τη δική σας οπτική και τη δική σας σκέψη, βοηθήσατε και την εκπομπή και τους ακροατές να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Είτε με συμφωνείς είτε με διαφωνείς, δεν έχει σημασία. Να ευχηθώ καλή χρονιά και θα τα ξαναπούμε με το νέο έτος. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά για τον Γιώργο και τους ακροατές. Με το νέο έτος στη διάθεση σου. Καλημέρα.